Προχωράμε στην τρίτη συνεδρία, η οποία επικεντρώνεται στην Κόρινθο. Το λόγο έχει αρχικά η κυρία Αλεξάνδρα Στεριοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων. Η εισήγησή της έχει τίτλο «Τοπικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης, διάγνωση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών». Κυρία Στεριοπούλου, έχετε το λόγο. Γεια σας και από εμένα. Είμαι η Αλεξάνδρα Στεριοπούλου, εργάζομαι στο Δήμο Κορινθίων και έχω οριστεί υπεύθυνη εκτός των άλλων για το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, για τα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος μέσα από τη διαδικασία προγραμματικών συμβάσεων με τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας και να ευχαριστήσω τον κύριο Παδάκη, καθηγητή, για την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου για τη διοργάνωση αυτή, αλλά και την υποστήριξη του Δημάρχου για την υλοποίησή της. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ανάδειξη μέσω της μερίδας αυτής ενός τέτοιου θέματος της διαβίου μάθησης. Σε καθημερινή βάση στο Δήμο μας είναι ένα θέμα επίκαιρο. Δεχόμαστε πολλά αιτήματα συμμετοχής σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων για ενήλικες. Προσωπικά γίνομαι δέκτης 2 με 3 τηλέφωνα την ημέρα. Με την ημερίδα αυτή το τοπικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης ενισχύεται μέσα από συνέργειες, με φορείς και συλλογικότητες, επίσης από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, αλλά και από εμπειρίες από άλλες πόλεις που εφαρμόζουν πολιτικές διαβίου μάθησης. Ξεκινώντας την παρουσίασή μου, θα σας μιλήσω σύντομα για το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Διαβίου Μάθησης, μιας και αναφέρθηκε από την κυρία Γκόνου, που στην προκειμένη περίπτωση στις αρμοδιότητες του Δήμου να αναπτύξει τη διαβίου μάθηση έρχεται για πρώτη φορά ο Καλλικράτης, ο νόμος 3852 του 2010, συγκεκριμένα στο άρθρο 94, όπου εκεί προβλέπεται η εκτέλεση προγραμμάτων διαβίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. Την ίδια χρονιά, με το νόμο 3879, θεσμοθετούνται για πρώτη φορά τα κέντρα διαβίου μάθησης των Δήμων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Διαβίου Μάθησης στους Δήμους, σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος τι κάνει? Καταρτίζει στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του το τοπικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης με βάση το εθνικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης. Το τοπικό περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διαβίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. Αυτές είναι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία, δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς, της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων. Επίσης, δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση του τοπικού προγράμματος? Το τοπικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης, καθώς και από επιχορηγήσεις και ίδιους πόρους του Δήμου. Θα μιλήσουμε για την ταυτότητα του Δήμου και το ρόλο του στη λειτουργία του τοπικού προγράμματος, τους θεσμούς, τις δομές του Δήμου που λειτουργούν στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Το πρόγραμμα διαβίου μάθησης δεν μπορεί να γίνει μόνο από μία υπηρεσία. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών για να έχουμε ένα τοπικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης ολοκληρωμένο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργάζονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η υπηρεσία
υπηρεσίες προγραμματισμού, οικονομικές υπηρεσίες, παιδείας και διαβίου μάθησης, απασχόλησης, τοπικής ανάπτυξης, σχολικές επιτροπές, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, Δομές Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονιπιακή Σταθμή, ΚΑΠΗ, ΚΙΦΗ, Ημερίδες Κοινωνικών και Ιατρικών Θεμάτων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, η Πινακοθήκη, το Θεατρικό Εργαστήρι, η Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, με υποδομές αθλητισμού, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστά γυμναστήρια. Όλα αυτά, για να γίνουν, θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη, όπως είπα, αλληλεπίδραση, για να μπορεί το τοπικό πρόγραμμα να είναι αποτελεσματικό. Η εμπειρία του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, αμέσως μετά τον νόμο 3879 του 2010, χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ιδρύθηκε το 2012. Υλοποίησε προγράμματα εθνικής εμβέλειας και προγράμματα τοπικής εμβέλειας που αφορούσαν τους άξονες προτεραιότητας ΑΠ7 και ΑΠ8, τα οποία αφορούσαν χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος λειτουργίας του. Από αυτό το χρονικό διάστημα διαθέτουμε πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν την εξάπλωσή του στην έδρα του Δήμου αλλά και στις δημοτικές ενότητες. Η απήχηση σε επίπεδο αιτήσεων ήταν πολύ μεγάλη. Το κέντρο υλοποίησε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνονταν σε όλους τους ενήλικες, εργαζόμενους και άνεργους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία και τόπο διαμονής. Ποια είναι τα ωφέλη των προγραμμάτων? Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι η θετική στάση ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, η ενίσχυση και προσαρμογή στις νέες γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η σύνδεση και επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η αναβάθμιση των συνδικών εκπαίδευσης εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, η ανάπτυξη της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού και η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων. Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων όπως διαρθρώθηκαν και θα είναι και στη συνέχεια στην επόμενη φάση που θα υλοποιήσουμε προγράμματα διαβίου μάθησης είναι οι εξής. Οικονομία και επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γλώσσα και επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, πολιτισμός και τέχνη, προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εδώ βλέπουμε μια πίτα συμμετοχής σε ένα δείγμα 528 ατόμων που συμμετείχαν σε προγράμματα διαβίου μάθησης το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη θεματική ενότητα οικονομία και επιχειρηματικότητα το ποσοστό που συμμετείχε ήταν 11%, που σημαίνει 55 άτομα. Στη θεματική ενότητα περιβάλλον και ποιότητα ζωής έχουμε ποσοστό 16%, και παρακολούθησαν τα προγράμματα αυτά 85 άτομα. Στις νέες τεχνολογίες έχουμε
συμμετοχή 134 άτομα, ποσοστό 25%, και στη γλώσσα και επικοινωνία 187 άτομα, ποσοστό 35%. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι από τα στοιχεία που έχουμε ότι αυτοί που έχουν παρακολουθήσει σε μεγαλύτερους αριθμούς προγράμματα είναι οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, οι απόφοιτοι λυκείου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφωτική κατηγορία, η μέση ομάδα ηλικιών 35-54 σε σχέση με νεότερους ή μεγαλύτερους, δηλαδή κατηγορίες του πληθυσμού που είναι ενεργοί κοινωνικά, αλλά δεν έχουν ίσους χώρους και πρόσβαση σε προγράμματα και γνώσεις που προσφέρονται με δίδακτρα. Η ενημέρωση του κοινού πώς έγινε. Έγινε με ανακοινώσεις και προβολή στον τύπο και στα τοπικά ΜΜΕ, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, κυρίως κάλεσμα συλλόγων πολιτιστικών, μέσω email, μέσω ερωτών εκπροσώπων των δημοτικών ενωτήτων και με μαζικές επιστολές. Επίσης, στο Δήμο, τα προγράμματα λειτουργήσαν με τη συνεργασία αρκετών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, ΚΑΠΗ, συλλόγων εκπαιδευτικών, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με σημαντική συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας για προγράμματα σε θέματα ανακύκλωσης. Και έτσι τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στο να εξοικειωθούν οι δημότες και οι εργαζόμενοι του Δήμου σε θέματα ανακύκλωσης. Αντίστοιχα, σε προγράμματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη τοπική ιστορία, συνεργαστήκαμε με εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης, όπως επίσης η Δημόσια Βιβλιοθήκη και το Λογογραφικό Μουσείο. Το τοπικό πρόγραμμα. Τι είναι το τοπικό πρόγραμμα και οι τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες? Όλη αυτή η ζήτηση μας οδήγησε στο να αναζητήσουμε πιλωτικά κάποιους εθελοντές, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα σε μια νεκρή περίοδο που δεν χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλους φορείς. Έχουμε λοιπόν συνεργασίες με χορηγούς εθελοντές σε θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης, τα οποία είναι ιταλικά, πληροφορική, πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες που υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία και πληροφορική για την τρίτη ηλικία που θα ξεκινήσει άμεσα. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός της καταγραφής των σημερινών αναγκών, δηλαδή της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει με συμπλήρωση ερωτηματολογίων για υποβολή παρατηρήσεων, προτάσεων από τους πολίτες του Δήμου. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα εξειδίκευσης των θεματικών ενωτήτων σε τοπικό επίπεδο. Για την επιτυχία του εγχειρήματος θεωρούνται απαραίτητα τα παρακάτω. Συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πολυπονήσου και τη Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που διαμορφώνει μαζί του το προφίλ της πόλης που μαθαίνει και είναι στις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος. Συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με αιρετούς, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και στελέχη της τοπικής αγοράς εργασίας, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα και με διαδρομές παραδοσιακών προϊόντων από την παραγωγή στην κατανάλωση, την τυποποίηση και εμπορία, τις βιοκαλλιέργειες, τον αγροτουρισμό, τις εναλλακτικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα και τη σύνδεση με τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Συζητήσεις και διατύπωση απόψεων, ερευνητικές δράσεις με εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, με εκπροσώπους πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων, αγροτικών συνεταιρισμών, επιχειρηματιών,
συλλόγους εκπαιδευτικών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αναγκών επιμόρφωσης και σε ζητήματα όπως αγροτική παραγωγή, μεταποίηση με αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, βιοκαλλιέργεια, διαχείριση νερού, νέες επενδύσεις, εξοικονόμηση πόρων, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, η ανάγκη σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού, η τουριστική συνείδηση, η βελτίωση ποιότητας ζωής, η προστασία του περιβάλλοντος, η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η επιμόρφωση μελών φορέων στα ειδικά αντικείμενά τους, παραδείγματος χάρη περιβάλλον, ο εθελοντισμός, η συμμετοχή των νέων, η ένταξη των μεταναστών, η επιμόρφωση νέων αγροτών, ο αγροτουρισμός, οι ξένες γλώσσες, η εκμάθηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η επιχειρηματικότητα, δραστηριότητες για γυναίκες, αγκαιοπλαστική υφατουργία, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και σε επιχειρηματική δράση. Επίσης, σημαντικό είναι στα πλαίσια της νέας ένταξης των προγραμμάτων διαβίου μάθησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης, είναι στην παρούσα φάση η διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης επιπλέον χώρων που μπορούν και είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν για εκμορφωτικούς σκοπούς, όπως αίθουσες πρώην δημαρχείων, αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων και βιβλιοθηκών, αίθουσες και εργαστήρια σχολείων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Στεριοπούλου. Είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Αν υπάρχει όμως κάποιο σύντομο σχόλιο ή κάποια ερώτηση που θα θέλατε να της απευθύνετε, παρακαλώ. Γεια σας. Είμαι η Βασιλική Κοτρίτλα από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και ασχολούμαι με τα κέντρα διαβίου μάθησης στον Δήμο. Ήθελα να πω καταρχήν ότι χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα την κυρία Αλεξάνδρα Παπαστεργίου. Παπαστεριοπούλου, με Παπαστεριό, τα λέμε. Στεριοπούλου. Ναι, με συγχωρείτε. Στεριοπούλου. Γιατί είχαμε μόνο μια εκμακρόθεν επικοινωνία μέχρι στιγμής και διαπιστώνοντας και από τις κουβέντες που κάναμε ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων από πάρα πολύ παλιά. Κουβαλάει την εμπειρία της λαϊκής επιμόρφωσης μαζί της, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν κανείς ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. Και αν η κουλτούρα είναι κάτι σημαντικότερο από τη στρατηγική στις πόλεις που μαθαίνουν, θα έλεγα ότι πριν από τους πόρους, τους οικονομικούς, σημαντικότερη είναι η ανθρώπινη πόρη, σημαντικότερη είναι οι άνθρωποι. Και θα ήθελα να πω έτσι προς τον Δήμο της Κορίνθου ότι θα ήταν καλό να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι, δηλαδή της υποστήριξης των ανθρώπων που έχουν αναλάβει να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί δεν θα πρέπει να είναι η διαβίου μάθηση ένα από τα πολλά καθήκοντα που πρέπει να έχει κάποιος υπάλληλος του Δήμου. Πρέπει να είναι ίσως ένας άνθρωπος να είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Και πιστεύω οι Δήμοι θα έπρεπε να ενισχύσουν αυτά τα τμήματα με περισσότερο κόσμο. Αυτό το λέω βέβαια και εν ώψη των καινούριων προγραμμάτων, αλλά ίσως αν μου δοθεί ο χρόνος να μιλήσω λίγο αργότερα. Αυτό ήθελα να πω καταρχήν και ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Στεριοπούλου.